Καλησπέριτος, καλησπέριτος, στείλει ρε τσακαλή. Ελπίζω όλοι μα όλοι να είστε πάρα πολύ καλά. Έχει βάλει stumble up και θα μπούμε από εδώ, αλλά αυτή τη φορά μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε και το αγαπητό checkpoint. Άρα αυτό σημαίνει ότι όταν παίρνουμε κάποιο checkpoint θα συνεχίζουμε από εκεί και δεν θα ξαναξεκινάμε τελείως από κάτω. Αρκεί να μπαίνεις μέσα στο checkpoint. Και είναι η πρώτη φορά που το κάνω σε βίντεο. Το έχω κάνει σε 2 live. Επίσης κάνε like και subscribe πριν αυτό το βίντεο. Αυτοκαταστροφή. Το βλέπετε εδώ, το δείχνει με checkpoint. Θα κάτσουμε να το τερματίσουμε. Έχω και controller εδώ που καμιά φορά με βολεύει. Και ξεκινάμε. Πάμε να δούμε γενικότερα που έχει checkpoint. Θα σας πω και κατά τη διάρκεια του βίντεο μέχρι που το έχω φτάσει. Είναι full σπαστικό, το ξέρουμε όλοι. Είμαστε εδώ με το κοτόπουλο από το προηγούμενο επεισόδιο. Αν δεν το έχει δει, θα το εμφανίσει ο αγαπητός editor από πάνω και θα βάλει και το thumbnail κιόλας από αυτό το επεισόδιο. Και ανεβαίνουμε. Να σας πω την αλήθεια, δεν ήθελα αυτό το skin. Έτυχε να είμαι με αυτό, ξέχασα να αλλάξω, αλλά δεν πειράζει. Εφόσον έχει πόδια, με βολεύει. Φτάνει να έχει πόδια βέβαια. Το μαχαίρι από πίσω που το κυνηγάει, ό,τι καλύτερο, ρε. Είναι το μόνο καλό σε αυτό το σκηνάκι. Βλέπετε, έχει checkpoint εδώ. Εδώ είναι το πρώτο checkpoint. Άρα και να χάσω, πάμε να χάσουμε μία να δούμε. Θα με βγάλει από εδώ. Ωραία, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, με βγάζει από εδώ. Άρα είναι στο χέρι μας πλέον να κάτσουμε να τραχαρντάρουμε για να το περάσουμε. Let's go, πάμε από εδώ. Θα μου πει σάρκα με checkpoint είναι πιο εύκολο. Ναι, εντάξει. Θα μπορούσα και χωρίς checkpoint, αν το προσπαθούσα πάρα πολύ. Δεν ήθελα να διαθέσω τόσο χρόνο. Για να δούμε και γενικότερα που έχει τα checkpoint, έτσι. Μπορεί να τα έχει και σε fail σημεία. Αλλά το καλό, όπου και να τάχει είναι ότι δεν ξεκινάς από την αρχή. Νομίζω μπορώ να ανέβω και first try μέχρι εκεί που πήγαινα τουλάχιστον. Θέλω να έχει ένα checkpoint εκεί πριν το καράβι και μετά, η αλήθεια είναι, και στα κουτάκια ξέρω εγώ. Ναι, είναι σπασμένο. Έχει αρκετά checkpoint, αλλά δεν μας νοιάζει καθόλου. Και δεύτερο checkpoint, τέλεια. Φαντάζεσαι και να μην λειτουργούν τα checkpoint. Άρα, όταν έχει checkpoint, παιδιά, φεύγει αυτό το άγχος ότι αν κάνω λάθος θα καταλήξω στην αρχή. Π.χ. τώρα πήγα να κάνω λάθος. Πέφτουν μπάλες από το καράβι. Αυτές οι μπάλες με έχουν στοιχειώσει. Όσοι είσαστε στα live αυτά, ξέρετε τις μπάλες τι μου έχουν κάνει. Okay, τα checkpoint είναι γενναιόδωρα. Δεν με χαλάει καθόλου. Μπορεί να κάνεις και πειράματα. Μπορεί και να προπονηθείς εδώ και μετά να πας να το περάσεις χωρίς checkpoint, έτσι σκληρός. Δεν με νοιάζει. Παλιά θα λέγω μπρο από την αρχή. Ναι, βέβαια πρέπει να πέσει κάτω-κάτω. Πάμε ξανά. Δηλαδή για να πέσω εδώ δεν με νοιάζει τώρα. Ξανά checkpoint. Σε κάθε σημείο έχει checkpoint. Επιτέλους να το τερματίσουμε έστω και λίγο τσάτσικα. Καλά, τσάτσικο δεν είναι. Το Stam Guys το έβαλε. Δεν το έβαλα εγώ. Ωραία, checkpoint πριν. Αν έχει και μετά το λατρεύω ρε εκεί στα κουτάκια που μου έχουν βγάλει την πίστη. Θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα με ενδιαφέρει καν ρε. Καν για τις μπάλες. Θα διαφορώ. Απλά δεν ξέρω που έχει τώρα το checkpoint εδώ. Δεν βλέπω κάτι στο γαράβι. Φαντάζομαι θα έχει. Λοιπόν, θα μαντέψουμε. Θα έχει checkpoint. Πρώτη φορά μπαίνω κι εγώ, να ξέρετε. Θα έχει εκεί πριν τα κουτάκια, ξέρω εγώ. Θα είναι πολύ καλή φάση να έχει πριν τα κουτάκια. Δεν με νοιάζει καν μπάλα. Μπορεί να με πετύχεις, πήγα να πω. Και με πέτυχε καταραμένη μπάλα. Αλλά εντάξει, θα επιστρέψουμε δυνατότεροι. Θα επιστρέψουμε δυνατότεροι γιατί αρχικά έχουμε checkpoint, έτσι. Για να δούμε μεγάλη αποκάλυψη. Έχεις ένα checkpoint εδώ πάνω. Πρέπει να έχεις ένα checkpoint εδώ. Έχεις. Δεν μας νοιάζει καν, bro. Πραγματικά μπορώ να κάνω στα κουτάκια ό,τι θέλω. Χίλια πειράματα. Αλλά εντάξει, πρέπει να τα περάσουμε κιόλας, έτσι. Και τώρα να δείτε πόσο μεγάλο κακό είναι το άγχος ότι θα τα περάσω first try. Πάντα εδώ δεν μίλαγα. Θέλει ένα focus εδώ. Γιατί μπορεί να γίνουν βλακιούλες. Εντάξει, έχουμε το checkpoint. Οκ, okay, σάρκα. Θέλω να το περάσω. Δεν θέλω να γυρνάω πίσω. Θέλω να φτάσω στο... στο καλό σημείο. Checkpoint και εδώ, στα ψαράκια. Και στα ψαράκια θα έχει λογικά. Και αυτή είναι και η πρώτη φορά που παίζω. Έτσι. Άρα, αν γίνει κανένα fail εδώ, δεν μας νοιάζει καθόλου μα καθόλου. Ωπα ρε. Πήγα να κάνω λάθος, είδες. Αλλά εντάξει, το σώσα. Μικρό το κακό θα ήταν. Κάνουμε dive εδώ. Άρα, όσοι μου λέγατε σάρκα, κολλάμε στα ψαράκια. Ευκαιρία σας λοιπόν. Και εγώ να πάω και ακόμα παραπέρα από εκεί που πήγα. Λογικά θα έχει ένα checkpoint στα κάγκελα. Από ό,τι είδαμε, μια κλεφτή ματιά έχει. Αλλά επειδή βαριέμαι να κάνω τα ψαράκια, θα προσπαθήσω να το κάνω καλά. Απλά να θυμάσαι να περνάς από τα checkpoint, έτσι. Μην μου πει σάρκα, γιατί δεν μου δίνει το checkpoint. Δεν έχουμε. Α, έχω πέσει μια φορά κάτω επίτηδες. Δεν θυμάμαι. Εντάξει, ούτε εδώ μπορώ να χώνομαι πλέον. Μπορώ να εκπαιδεύσω το stumbler μου. Σε ένα live, παιδιά, δε στο TikTok πρέπει να ήτανε. Ήταν εδώ, ρε. Τελευταίο κάγκελο. Όχι εδώ. Τελευταίο κάγκελο. Θα σας δείξω τώρα. Εδώ. Είδατε, πάλι βλακεία θα έκανα. Και χάνω εδώ το βηματισμό μου, γιατί εντάξει, τα live είναι πιο αγχωτικά και πέφτω από κάτω. Ήθελα να τα σπάσω όλα, ρε, όλα. Και φτάσαμε εδώ στο δύσκολο σημείο, ξέρεις τι. Θα δοκιμάσω τώρα εγώ, χωρίς control. Επιτέλους μπορούμε να το σπαμάρουμε αυτό εδώ. Κάνει κάτι τέτοια, κατάλαβε. Κάνει αυτά τα περίεργα. Άρα εσύ προσπαθείς να μείνεις πάνω. Πλέον με το checkpoint θα δοκιμάσω πολλές στρατηγικές.
Να τώρα έκανα λάθος π.χ. εδώ. Ξέρεις τι, θέλω λίγο να δω και με το controller. Απλά πρέπει να πέσει τελείως κάτω το μόνο κακό, αλλά έχουμε checkpoint. Αρκεί να μην πάει και μπει σε κάποιο άλλο checkpoint. Εκεί θα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Κακό αυτό που πρέπει να πέσει τελείως κάτω, αλλά πρέπει και κάπως να βρει το stun guys ότι ο τύπος τέρμα πλέον. Ρε, πρέπει να ξανασπονάρει. Εντάξει, λογικό είναι. Για να δούμε. Έχω πάρει controller. Θα το δούμε. Τώρα σκέψου να φτάνε μέχρι εδώ που έχω φτάσει εδώ αρκετές φορές και σε live. Αρκετές. Έχω φτάσει κάποιες φορές εδώ. Να παθαίνεις αυτό και να σκάς κάτω και να λες μπρο, τι φάση. Τώρα είναι σαν μια πίστα που απλά πρέπει να περάσεις. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Please, 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 please. Ωραία, μπορώ να σπαμάρω καλύτερα μου φαίνεται έτσι. Ναι, ίσως και... Μείνε. Μείνε, μείνε, μείνε. Μείνε μαζί μου απόψε, θα έλεγε. Κάποιο... Πρώτη... Όχι, πρώτη φορά! Φεύγια, έχω τραχαρντάρι. Είναι κοντά το checkpoint λογικά. Ω, ζαλίστηκα από το tryhard. Ω, οκ, μπρα. Πρώτη φορά που φτάνουμε εδώ να είναι καλά τα checkpoint. Εδώ δεν έχω έρθει ποτέ. Νιώθω, το tryhard. Ήθελε controller. Τώρα εγώ όταν θα έφτανα εκεί, θα φοβόμουν. Α, δεν έχω checkpoint. Να πω, ξέρεις τι. Τσάκαλε, για πάρε το controller να το περάσεις. Δεν νομίζω να το έκανα, έτσι, η αλήθεια είναι. Ωπα, εδώ είναι full περίεργα τα πράγματα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, αυτά άρα θα πάω εδώ. Nice. Για να πέσω, δεν σας το κρύβω. Κάνουμε να πάμε εδώ. Και λογικά εδώ θέλει dive. Ναι, τώρα με αυτό τι συμβαίνει. Το πιάσα, νομίζω πως το πιάσα. Ξέρεις τι, μπορούμε να πάμε και στην ακρούλα, έτσι δεν είναι? Μπορούμε. Α, πάμε από εδώ. Τώρα ήσυχα βήματα από εδώ. Εδώ μου είναι λίγο δύσκολο να καταλάβω τη φάση. Μπορώ να ανέβω κάπως. Θα μου πεις αργά έχει και το checkpoint. Αλλά θα προσπαθήσω. Πες ότι δεν το είχαμε, ρε παιδί μου. Θα κάνω εγώ ένα έτσι. Θα πάω από εδώ. Σωστά το έκανα, ρε. Τώρα από εδώ και στο εξής τι γίνεται. Μου φαίνεται πολύ εύκολο από εδώ και στο εξής. Τώρα είναι με το honey drop, ε. Για πάμε λοιπόν. Είμαστε εδώ περίπου 10 λεπτάκια. Ένα dive τελευταία στιγμή πρέπει να το κάνεις. Εδώ είναι πολύ αγχωτικά τα dive. Αλλά ξέρετε τι, μην το λέω πολλές φορές. Το checkpoint είναι εδώ και είναι μαζί μας για να μας βοηθήσει. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, θα πάω εδώ στην ακούλα. Θα κάνω ένα dive. Δεν θέλω να σκέφτομαι αυτά να τα κάνω αγχωμένος με καμία κυβέρνηση. Οι χτύποι της καρδιάς μου θα πηγαίνανε στο full. Τα χέρια μου θα γλιστράγανε από το άγχος. Τώρα εδώ π.χ. είναι λίγο ύπουλο, ρε. Δεν ξέρω, θα φτάσει. Σκεφτείτε τώρα να είσαι εδώ με όλο αυτό το άγχος. Τώρα δεν με νοιάζει και τόσο γιατί έχουμε αγαπητά checkpoint. Προσπαθώ να βρω το κατάλληλο σημείο. Ποιο είναι το κατάλληλο σημείο που ο Stumbler. Δεν έφτασε. Να δούμε πού θα καταλήγαμε, έτσι. Έχανε όλο το progress σου. Κάτσε, θέλω να πέσω τελείως κάτω, μην πάω σε κανένα checkpoint. Έτσι και πάμε σε κανένα checkpoint, θα το σπάσω, ρε. Σε checkpoint άλλο, όχι το δικό μας. Αν πάμε στο δικό μας, respectivios. Οκ, μας ξεκινάει από εδώ. Α, από το honey drop, καλά είναι. Σκέψου να έκανε όλο αυτό, bro. Κοίτα τώρα που δεν μπορώ. Ναι, είναι περίεργα τα dive. Θέλει dive την τελευταία στιγμή. Φύγε, φύγε από τα checkpoint, πέσε τελείως κάτω. Ευτυχώς έχουμε το αγαπητό μοντάζ, άρα εσείς θα περιμένετε τώρα. Ρε, ήταν τόσο μακριά όντως τώρα. Ρε, κάτι έχω πάθει τώρα. Κάτι έχω πάθει που έβαλα το controller μου. Και δεν μπορώ να καταλάβω πού πρέπει ακριβώς να γίνει το jump. Νομίζω με controller ίσως να είναι καλύτερη η αίσθηση του που πρέπει ακριβώς να κάνω dive. Με ξέρετε, εγώ τέτοιος player είμαι και με controller και με keyboard. Κυρίως με keyboard. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι το πέρασα first try και τώρα έχω κολλήσει εδώ. Κοίτα τώρα που δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Πού ακριβώς το έκανα. Είναι πολύ δύσκολο, τσακάλια μου. Είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Όσο και να μην του φαίνεται. Τουλάχιστον για μένα, δεν ξέρω για εσάς. Okay, πρέπει να παίρνεις το σωστό jump. Και τελευταία στιγμή, όταν πιστέψεις ότι μπορεί να φτάσει. Ωραία, ωραία, το πιάσα, το πιάσα. Νομίζω κατάλαβα πώς γίνεται πλέον. Και είναι γεγονός. Α, δεν είχα φτάσει μέχρι εδώ. Δεν είχαμε φτάσει μέχρι εδώ. Σωστά, νόμιζα το είχα κάνει όλο. Έχει άλλο ένα τραμπολίνο εκεί. Άντε πήγαινε σε αυτό χωρίς dive, ρε. Ήθελε το dive, έχει ένα checkpoint εκεί. Ξέρεις τι, YOLO! Okay, και αυτό νομίζω είναι το πιο δύσκολο σημείο. Για πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σκέψου να είσαι εδώ χωρίς τα checkpoint, ρε. Πολύ σπασμένο. Okay, καλά πηγαίνει. Εντάξει, δεν θέλω κιόλας να κάνω speedrun, θέλω απλά να το τερματίσω. Όχι, μπρο, όχι. Να καλά το checkpoint, αλλιώς. Αλλιώς, εντάξει, δεν θέλω να φανταστώ. Ούτε κατά διάνοια να πάθαινα κάτι τέτοιο. Πραγματικά. Πρέπει αυτά τα σφυριά να σε πετάξω πάνω στις ράμπες. Πρέπει να βρεις το κατάλληλο timing και την κατάλληλη τεχνική. Κάποια στιγμή θα γίνει γι' αυτό. Πέταμε, πέταμε. Ωραία, ανέβηκα στο δεύτερο. Ποιο είναι τώρα πιο γαλλό, πιστεύεις? Πάμε από εδώ. Α, με χτύπησε και ξανακατέληξα κάτω.
σε παρακαλώ, παιδιά, έχω κλείσει την κάμερα. Είμαι εδώ πόση ώρα, μπορείτε να το δείτε και από το χρονόμετρο δεξιά. Τελευταία σκάλα, αλλά δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Μείνε εδώ. Για το Θεό, πέταμε πάνω. Να πάω από εδώ. Δεν ξέρω από πού να πάω. Θα μείνω εδώ. Πέταμε! Όχι. Πραγματικά ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω και ας είχε checkpoint, ας είχε τα πάντα. Πες μου ότι εδώ τερματίζεις. Ω φίλε, τα κατάφερα. Μου πήρε 38 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Όπου τέλος πάντων έχεις αδυναμίες, να πηγαίνεις και να κάνεις training και να μπαίνεις μετά στο κανονικό χωρίς checkpoint και να προσπαθείς να κάνεις κάποιο χρόνο ή να το τερματίσεις και ακόμα χωρίς checkpoint για να είναι πιο δύσκολο. Είναι full πιο δύσκολο. Δεν ξέρω αν έχω την όρεξη χωρίς checkpoint να το τερματίσω και δεν νομίζω αν δεν έχει checkpoint να καθόμουν να το τερματίσω. Αυτά τα καταφέραμε γιατί πάντα ένας TM26 τα καταφέρνει. Επίσης κάνε like και subscribe πριν αυτό το βίντεο. Αυτοκαταστροφή.